Δήμητρα, πρώτη φορά εκεί. Ήρθε και αυτή η ώρα. Για να δούμε αν δίπλα σου θα είναι ο Γιώργος ο Μαυρίδης ή η Αποστολία η Ζώη. Ο μονομάχος ή η μονομάχος που θα είναι μαζί σου είναι... η Αποστολία. Αποστολία, μπορείς να κάτσεις. Είναι γυναικεία Δήμητρα. Ο παίκτης που συγκέντρωσε τις περισσότερες θετικές ψήφους από τους τρεις σας είναι ο Γιώργος Μαυρίδης. Κορίτσι μου. Στο είπα. Στο είπα. Ειλικρινά, είσαστε δύο από τις καλύτερες παίκτριες που πέρασαν από αυτό το παιχνίδι. Περιμένω με αγωνία, νομίζω και αυτό έλεγε και η Δήμητρα προηγουμένως, με αγωνία να δω αυτή σας την κόντρα. Αποστολή, πώς νιώθεις? Το περίμενα. Δεν είναι έκπληξη για μένα. Το ήξερα από τη στιγμή που κατάλαβα ότι χάνω την ασυλία, το περίμενα. Και επίσης όταν είδαμε ποιος είμαι, πάλι το περίμενα. Mm-hmm. Απλά θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όσο κόσμο με ψήφισε. Είναι πολύ σημαντική για μένα η αγάπη του κόσμου, περισσότερο και από το παιχνίδι και από όλα. Και ευχαριστώ που μπήκαν στη διαδικασία αυτοί οι άνθρωποι να με στηρίξουν. Το πιο σημαντικό. Άρα ουσιαστικά ήσουν έτοιμοι να μονομαχήσεις σήμερα από την ώρα που βρέθηκες χωρίς το λευκό περικάρπιο. Από την πρώτη ασυλία ήμουν έτοιμη να μονομαχήσω σε περίπτωση που δεν έπαιρνα την ασυλία. Μάλιστα. Δήμητρα, εσύ έτοιμη σήμερα να μονομαχήσεις? Βεβαίως έτοιμη. Πανέτοιμη. Να πω σε αυτό το σημείο ότι θα παίξουμε όπως πάντα δύο αγώνες. Αν υπάρξει ισοπαλία, θα παίξουμε και τρίτο αγώνα. Χρειάζεται δύο νίκες η νικήτρια για να παραμείνει. Ο πρώτος αγώνας είναι ο Στήλος, που τον έχουμε δει μία φορά εδώ στο Nomads. Ο δεύτερος αγώνας θα είναι Έπταθλο, στην παραλία. Και αν υπάρξει ισοπαλία, θα παίξουμε Λαβύρινθο. Οπότε λοιπόν, αυτές είναι οι τρεις σημερινές δοκιμασίες και αυτή είναι και η σειρά. Γιώργο. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους ξεχωριστά. Τι να πω, νομίζω ότι όταν μπαίνεις σε ένα τέτοιο παιχνίδι και αναγκάζεται ο κόσμος να σε στηρίξει με το εστέρημά του, αλλά μόνο